Εδώ θα έλεγε κανεί ότι είμαστε για άλλη μια φορά θεατέ στο ίδιο έργο. Έχουμε προσδοκίε για μια δυναμική απάντηση σε μια πρακτική κατάφορα ε, παράνομη του Ερντογάν, και αυτέ οι προσδοκίε τελικά με προτεργάτε του Βρετανού και πάλι διαψεύδονται. Γι' αυτό και η Αθήνα και η Λευκοσία δεν είναι ικανοποιημένε από το πρώτο προσχέδιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, διότι ναι, μένει στο κείμενο εκφράζεται ανησυχία, αλλά δεν κατονομάζεται ο Ταγί Περτογάν και ο Ερσίν Τατάρ. Γι' αυτό λοιπόν και σύμφωνα με πληροφορίε, όπω ακούστε και από τον Μιχάλη, οι Αμερικανοί, οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Ιρλανδοί βγήκαν μπροστά και ζήτησαν σκληρότερε διατυπώσει. Έχει σημασία για την Ινδία, διότι είναι μια χώρα που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλεία του τον Ιανουάριο. Και θυμίζω πριν από ένα μήνα ήταν εδώ ο Ινδό Υπουργό Εξωτερικών. Είχε γίνει δεκτό και στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τον Νίκο Δένδια. Ενώ επίση να σου πω ότι η Ελλάδα έχει καταθέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο ναι. μέλος μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ, διότι ο κ. Δένδια εκτιμά ότι έτσι θα ενισχυθεί η φωνή και ο ρόλο τη Ελλάδα στον ΟΗΕ. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι. ούτε εδώ οι εξελίξει νίκη είναι σαφής, διότι δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα να συγκληθεί άμεσα και διαζώσει έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Δένδιας εξακολουθεί και να είναι δυσαρεστημένο με την Γερμανία και το ρόλο που διαδραματίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διατυπώνει ο κ. Δένδιας με κάθε ευκαιρία και ζητάει από το Βερολίνο και προσωπικά από την Άγγελα Μέρκελ να δείξει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τη και απέναντι στην Ελλάδα αλλά και απέναντι στην Κύπρονική.